Άλλο ευχαριστώ στις γυναίκες και στους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος. Έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά όλο το βράδυ, κυρίως από τα τοπικά τμήματα. Αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά σε συνθήκες ακραίου στάσωνα. Είναι οι πιο εφιαλτικές πυρκαγιές αυτές, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα περιαστικά δάση. Κρατώ ως θετικό το γεγονός ότι δόξα τω Θεώ μέχρι σήμερα κάποια στιγμή δεν είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Το σύστημα των εκενώσεων δούλεψε υποδειγματικά. Οι κρίσιμες υποδομές μας άντεξαν. Από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσει άμεσα η δουλειά της καταγραφής των ζημιών. Τα σπίτια θα ξαναφτιαχτούν. Το δάσος με τον χρόνο θα ξαναγίνει. Όμως τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Έχουμε κάποιες μέρες ακόμα καύσωνα, μετά θα αρχίσουν οι άνεμοι. Οπότε θα ζητήσω από όλες και από όλους να παραμείνουμε σε απόλυτη εγρήγορση, έτσι ώστε η ζημιά που θα γίνει από εδώ και στο εξής να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Και πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους, στο πυροσβεστικό σώμα, στα αστυνομία, στους εθελοντές μας που με τόση αυταπάρνηση αντιμετώπισαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ήταν άλλη μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα. Η δουλειά που έγινε από τα πεζοπόρα και στα τέσσερα μέτωπα έφερε καρπούς. Από τα τέσσερα μέτωπα το ξημέρωμα μας βρήκε με ένα ενεργό, τα υπόλοιπα σε ύφεση. Υπάρχει πάρα πολύ ακόμα δουλειά να κάνουμε μέσα στο πεδίο, μέσα στις ρεματιές. Και νομίζω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι, προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προχωρήσαμε σε επιπλέον απομακρύνσεις και κενώσεις. Καταλαβαίνετε ότι το θερμικό φορτίο ήταν μεγάλο, μας βοήθησε το γεγονός ότι οι άνεμοι είχαν πέσει, υπήρχε μια σχετική άπνοια, είχε ανέβει σχετικά η υγρασία και με την δουλειά που έγινε από τα πεζοπόρα νομίζω ότι καταφέραμε και μειώσαμε τα μέτωπα. Γι' αυτό και πλέον τα εναέρια έχουν μια συγκεκριμένη αποστολή να κλείσουν λίγα και τα μέτωπα αυτά, ώστε να πάμε σε μια τουλάχιστον οριοθέτηση της κατάστασης.